ξεκινά από το Περιστέρι. Και δοξάζουν τον πατέρα ημών των Ισραηλίτων.
Μη νομίζω ότι ίσον καταλύσει τον νόμο του προφήτα. Ίσον καταλύσε, αλλά πληρώσε. Εν ειρήνη του Κυρίου δε εισκόμεν, υπέρ της άλλων την ειρήνη του Διεύθυντου υπονημών Κυρίου δε εισκόμεν, υπέρ του αρχιεπισκόπημών στον κόμο, και πάση του στρεμμού δερφός Κυρίου δε εισκόμεν, υπέρ του Αγιαστήνε του Ιδόν του Σωτηδινάν και καθίσου την Ελία του Αγίου Πνεύμας Κυρίου δε εισκόμεν, υπέρ του καταπιαμπήν εμήν πλουσίαν της Θείας Χάρης και της έλκης ημών Κυρίου δε εισκόμεν, υπέρ του γενέστε εμήν το Θεό ημών την εργό και ανηρήκορα ειδήσου κατά το Θείο Ιδόν του ως πράγμα να κατά τον Κυρίου δε εισκόμεν, αντιλαβούσου σου ελέγχου και διαπίσου ημάς της Θεός του Χάρης της Παναγίας Ακράτου υπερευλογημένης με όσους πληθυμών Θεοτόκου και Υπαρθενού Μαρίας και τα πάντα των Αγίων που μονέσανε και αφού και αν είπες και πώς θα τη ζωή νημών τον Θεό παραθούμεθα ότι πρέπει στη πάντα προς την ημίνη πρόσκληση του Παντήρου του Υιού και του Πνεύματος η Θεία και της αιώνας των αιώνων ειρήνη πάντως και παράσιμον του Κυρίου κλείνομεν κλείνον Κύριε Θεός και πάντως την ημών. Ο Ιορτάνη μας είναι καταδεξά μου στο Υγειά του Τρίλαντα και ευλόγησον πάντα του μας, τους διασπίσουν εαυτόν οποίον του μέσα σε πρόσωπα και κατακτήσουν ημάς τους κίνδυνες του αγιασμού, δια της ίδας του καταδεξός περασμού και γενέσου ημικής υγείας της δικής του Χριστώματος. Σίγαρη ο αγιασμός των δικών του σωμάτων ημών και τι την δόξα να αναπέμπουμε το πατρίκι του Υιόν και το Πνεύμα την Ιχαιάρη και εις του αιώνας των αιώνων. Κυρίε μου, εξόμεν, κύριε Ελέησο. Κύριε Ιησούστε, ο ενανθρωπή σα Θεό ημών, ο κόπο και μόνο γενόμενο και τα ημέτρε επιτρέπεται εργαζόμενο, ότι του Αγίου Αποστόλου από τι εργασίε καλέ σα είδα θάρτη την ευλογών Αγιά. Αυτό κύριε, ο πρώτο και ημίνε εργάτη και τεχνικό, ευλόγησον ημά και τα έργα των φιλόδημων, όλε τι ονόματι τη καταρκώνητα σήμερα είδα θάρτη τα αρχή και αιτίω τη πέρα τα κάπου. Πότε τον δεημόν της Διάσης και ενίσχυσε μόνο του βραχείου μας την απάντησε το αγαθόν πράσιμο και τα έργα του ποσός εργαζόμεθα. Η διακονία του λαού και η δόξα σύγκε του ατρός και του Αγίου Πνεύματος νύν και Άγιου και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δώσον Κύριε των λαών σου και ευλογησόν την κληρονομία σου νίκας της βασιλεύς κατά λαρμάρου σου. Και δώσον την άτον δια τους άλλους σου πολίτευμα. Όσον Κύριε λαόν και και σε όλους εσάς
Εύχομαι καλή Αγία Εβδομάδα. Καλή επιτυχία στους στόχους. Είσαστε ικανοποιημένοι που ψηφίσατε
Νέα Δημοκρατία για να προκύψει ΠΑΣΟΚ? Όχι. Πού ήσασταν εσείς όλα αυτά τα χρόνια που δίναμε μεγάλο αγώνα εναντίον του ΠΑΣΟΚ και σήμερα βλέπετε να κυβερνάει? Αντιπροεδρίες, υπουργεία, οργανισμοί, διεθνείς οργανισμοί, σε όλα είναι σήμερα ΠΑΣΟΚ. Δούλεψαν οι δημοκράτες για να αναστήσουν το ΠΑΣΟΚ. Εάν το δέχονται, να το πούν στη συνείδησή του. Και το μόνο που κατάφερε αυτή ο Σαμαράς είναι να αφαιρέσει το Φιρσό από το σήμα της Νέας Δημοκρατίας. Και διάβασα χθες μια ομάδα νέων που έγραφε στο διαδίκτυο χέρι-χέρι με το κρασαφέρι, το Φιρσό πίσω το παρακολουθούμε σήμερα στον τόπο του ευτελισμού. Βρίζουν τα έργα. Όχι ευτελισμού, εγκλήματος. Μειώνουν τους ηρωισμούς της ιστορίας τους. Και έρχεται σήμερα ο νούμερο 2 στον Ιώτευκο ποτάμι, ο κύριος Νίκος Δήμου. Να βρίζει το ούνιο την κατάρτιση του πιτέλη. Να βρίζει ποιο το μεγαλύτερο ηρωά το Θόδωρο Κορκοτρώνη ως εθνοκτόνο. Εμείς το Κορκοτρώνη δεν τον έχουμε μόνο στην καρδιά μας, τον έχουμε και στην παρέα μας εδώ. Να συνεχίσουν το κατήφορο. Άμα δεν το αρέσει να πάει στην Τουρκία. Όλα αυτά είναι οι τελευταίες προσπάθειες ενός συστήματος για να μείνει ζωντανό. Και το είπα και το λέω και το ματαλέω. Για μένα δεν είναι πρόβλημα ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος. Σιγά τα μεγέθη. Το πρόβλημα είναι οι ολιγάρχες. Το πρόβλημα είναι τα δελτία των 8. Και όταν τα έρθουμε στα πράγματα, αυτούς θα ξεβελίσουμε. Αυτούς θα στείλουμε στο κατηγορητήριο. Και θα είναι τιμωρός. Θα είναι τιμωρός. Γιατί με αυτή την κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι, η ψυχή μας γεμίζει με βία και με μίσος. Πότε μη, πότε όχι, πότε ίσως φωλιάζουν στην ψυχή μας βία και μίσος. Αυτό κατάφερα. Αυτό κατάφερα στην ψυχή. Δώσουν μισθό, συντάξει, κατασχέσουν. Και το είδατε προηγουμένως στην τηλεόραση. Πήγε η Εθνική Τράπεζα και κατέσχεσε από το λογαριασμό συμπολίτη μας, ανθρώπου μας, το εκπληκτικό ποσό των 2 λεπτών. Επίσημη κατάσχεση. Το υπόλοιπό σας έχει 2 λεπτά. Έκαναν έγγραφα και αλληλογραφία. Χάλασαν 200 για να πάρουν τα 2 λεπτά. Να ξέρουν ότι ούτε 2 λεπτά για να ψαφίσουμε όρθιους μετά την 25η Μαΐου. Ούτε 2 λεπτά. Η μάχη των ευρωεκλογών είναι εξίσου σπουδαία όπως οι εθνικές εκλογές. Το 85% των αποφάσεων μας, 85% των αποφάσεων που διέπουν τη ζωή μας είναι αποφάσεις που λαμβάνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όχι πλέον από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Θα πάμε εκεί για να δώσουμε τη μάχη να επιστρέψει η ισχύς στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και στην Ελλάδα. Θα ξαναγίνουμε νοικοκύρια.
Μαθημένοι είμαστε εξάλλου. Και όσοι από εσάς έχετε πάρει το φυλάδι αυτό, θα δείτε στην τρίτη σελίδα ένα πράγμα που πραγματικά σοκάρει. Με τον αξιότιμο κύριο Πρωθυπουργό, όπως λένε το ξύδι πληκάρι, τον κύριο Σαμαρά, βρεθήκαμε μαζί στην εξέλεξη βουλευτέ. Την ίδια περίοδο. Υπάρχει μια μίληκτη σύγκριση, την οποία θέλω να την κατεβάσετε στο καφενείο και στον τόπο δουλειά. Σαμαράς, 3 χρόνια και 3 μήνες. Τόσο καθίσαμε. Γιατί μετά έγιναν εθνικές εκλογές. Σαμαράς, ομιλίες στην Ολομέλεια υπέρ της Ελλάδος, μόλις 15. Καρατζαφέρι, κάτι περισσότερο. 101 ομιλίες για τα συμφέροντα. Αυτό που ενοχλεί, που τσιγκλάει τους επιτρόπους σαν τον Όλιβερ και τον Αλκούνια. Σαμαράς, 8, δηλαδή 2 το χρόνο. Καρατζαφέρι, κάτι παραπάνω, 606. Όλα αυτά κύριε και κύριοι σημαίνουν απλά πράγματα. Ότι κάποιοι πηγαίνουν πάνω στις Βρυξέλλες για να κάνουν τουρισμό και κάποιοι άλλοι για να δώσουν σκληρές μάχες. Μάχες σαν κι αυτές που ξέρει να δίνει ειδικά ο λαϊκός ορθός εγγραμμός. Τόσο με δική μου παρουσία, όσο και με τον πρέσβη αμέσως μετά, όπως και με τον Νίκο Σαλαβράκο. Ξέρω. Όχι μόνο ποιους ψηφίζουν, αλλά τι ψηφίζουν. Εμείς, ο λαϊκός ορθόδοξος συνεδρισμός, είμαστε στους ευρωσκεπτικιστές. Είμαστε στην ομάδα Φάρας. Είμαστε αυτοί που λέμε, δεν θέλουμε την γερμανική κατοχή, δεν θέλουμε μια Ευρώπη παντευτό, που το κάθε έτος θα επιβληθεί Η Πρωθυπουργός δηλαδή της Γερμανίας και δεν κυκλοφορούσε τίποτα σε Αθήνα 5 χιλιόμετρων από το κέντρο. Όταν πηγαίνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός στο Βερολίνο, δεν το παίρνουν καθάρι την τροχονόμη. Αυτή είναι η διαφορά κύριε Σεπίδη. Γιατί ευκαιρίσαμε και τους θεσμούς και τους τίτλους. Εμείς θέλουμε η Ελλάδα να είναι ισχυρή, η Ελλάδα να έχει άποψη, η Ελλάδα να ακούγεται και θα ακούγεται. Εάν εμείς πάλι... και θα δώσουμε τη μάχη κοιτώντας έτοιμα τους Έλληνες στα μάτια. Κοιτώντας όλους τους Έλληνες έτοιμα στα μάτια. Ενθυμούμε με τον τότε συνεργάτη μου στις Βρυξέλλες, τον Κωστή Τραϊβαλιώτη, που αποφασίσαμε πριν 10 χρόνια να περάσουμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την αναγνώριση της γενοκτονίας των ποντίων. Ένα εθνικό θέμα με μεγάλες προεκτάσεις. Και ξεκινήσαμε. Πήραμε και διαβάσαμε τι κάνανε οι Γάλλοι για να περάσουν τη γενοκτονία των Αρμενίων. Κάναμε τα ίδια. Και καταθέσαμε την πρόταση. Κανένα άλλο κόμμα, κανένας άλλος βουλευτής δεν ασχολήθηκε και δεν βοήθησε στην εθνική αυτή υπόθεση. Και θάψαμε το θέμα της γενοκτονίας των ποντίων δεν ξέρω για πόσα ακόμα χρόνια. Θα ξαναφέρουμε το θέμα στην επιφάνεια. Και αυτή τη φορά
να προσπαθήσουμε να πείσουμε και τους Έλληνες ότι πρέπει να σκέφτονται πρώτα εθνικά και μετά στενά κομματικά. Γιατί επιτέλους ας καταλάβουμε κάποιοι ότι πρώτα η Ελλάδα και μετά το χώρα. Εμείς όπως το έθνος κράτους. Και το λέω παντού και το λέω σε όλους τους τόνους. Σήμερα εκεί που βρίσκεται η Ελλάδα και ο Ελληνισμός. Γιατί η Ελλάδα δεν είναι μόνο αυτοί που ζουν μέσα στα γεωγραφικά όρια. Ελλάδα είναι η Βόρειο Ισήπειρος, Ελλάδα είναι η Κύπρο. Ένα μήνα να γίνει το δημοψήφισμα στην Κρυμαία για να συνειδητοποιήσουμε εμείς ότι εκεί έχουμε τόσους Έλληνες όσους έχει μια πολύ μεγάλη πόλη, περίπου 200.000 Έλληνες ζουν στην Κρυμαία και δεν διαφέρθηκε κανείς, μα κανείς. Εμείς ο λαϊκός ορθόδοξος γερμός, παρότι ήμασταν το κόμμα που είχε περισσότερες από 200 υποψηφιότητες και έπρεπε να βρούμε τις λύσεις ανάμεσα σε ποσοστώσεις και γεωγραφικά μεγέθη, εμείς μία θέση τη δώσαμε σε μία εκπρόσωπο, μία Ελληνίδα από την Κρυμαία, η Μότα που σέρνε σύνθημά μας. Μεγαλύτερη αξία η Ορθοδοξία. Και εμείς το λέμε. Δεν τρεπόμαστε να το φωνάξουμε. Είμαστε Έλληνες Ορθόδοξοι. Είμαστε Έλληνες. Εμείς έχουμε μια συνέχεια και μια συνέπεια εδώ και ώρα. Οι αρχαίοι Έλληνες αγωνίζονται υπέρ βομών και σκιών. Το Κολοκοτρώνης έλεγε υπέρ πατρίδος και πίστων. Εμείς τα έχουμε ταυτόσιμα κάποιοι άλλοι για να αποξενώσουν την Ορθοδοξία από την Ελλάδα. Εδώ υπάρχουν πολιτικοί αρχηγοί οι οποίοι δηλώνουν ότι δεν πιστεύουν, ότι είναι άθεοι. Αλλά το πρώτο πράγμα που ο καθένας από εσάς ρωτάει αν έρθει κάποιος και ζητήσει το κορίτσι, σε τι θεό πιστεύεις ρε παιδί μου? Γιατί κάπου πιστεύεις και όταν παντρεύεσαι χωρίς την Εκκλησία και όταν γεννιέται το παιδί σου και δεν το βαπτίζεις, τότε κάτι συμβαίνει. Κάπου πιστεύεις. Και πρέπει λοιπόν, είναι το δεύτερο χειρότερο. Το χειρότερο είναι να κυνήγεις εκείνους οι οποίοι πισοδοκούν εις βάρος του έθνου. Εκείνους που σαν εχθές το 1821 πήραν τον κρεμασμένο πατριάρχη από την πύλη του φαναριού και τον έσυραν και βγάζανε σε επαιτία για να μαζέψουν λεφτά και μας λένε γιατί τα σκεφτόμαστε και τα θυμόμαστε. Θυμόμαστε οποιονδήποτε μας ενοχλεί. Και ρωτώ λοιπόν στην πλατεία και ρωτώ με παρησία και σεβασμό με όλα αυτά που συμβαίνουν. Πότε ακούσατε τα τελευταία χρόνια ένα πολιτικό αρχηγό να ψελίσει κάτι τους Αμερικάνους? Είναι όλοι υπάκοοι υπήκοοι. Όλοι
αναφέρονται στη μάζη. Όλοι είναι ενεργούμενα της Ουάσιγκτον, με ό,τι συμβαίνει. Και χθες ο Ρώσος πρόεδρος, ο Πούτιν, έστειλε επιστολή στο Σαμαρά. Σε του λέει, αν υπερασπίσεστε την Ουκρανία, έλεγε να πληρώσετε αυτά που χρωστάει. Για ποιο λόγο η Ελλάδα πρέπει να τα βάλει με την ομόρφωση Ρωσία? Για ποιο λόγο η Ελλάδα πρέπει να στρέψει τα νότα στη Ρωσία? Από πού και σπού, κυρίες και κύριοι, μπορεί να συνεχίσουμε το 2014 στο δίκτυο ότι η Ελλάδα ανήκει στη Δύση. Η Ελλάδα ανήκει όπου είναι το συμφέρον. Κάποια επιχειρήματα. Ποιο πρέπει να ψηφίσει κανείς? Να ψηφίσει αυτό που πειρασπίζεται το έθνος και την πατρίδα, ή αυτό που εξυπηρετεί τον Αμερικάνο? Ποιο πρέπει να ψηφίσει? Αυτό που ενδιαφέρεται για την Ελλάδα, ή αυτό που θα επιθυμούσαν οι Τούρκοι? Τον Έλληνα, ή αυτόν που θα επιθυμούσαν οι Σκοπιανοί? Τον Έλληνα, ή αυτόν που θα θέλαν και θα ήθελαν και θα μπορούσαν να επιβάλλουν οι Εβραίοι? Τον Έλληνα πατριώτη που ξέρει να λέει όχι, ή αυτόν που θέλουν οι ολιγάρχες των μέσων ενημέρωσης? Ο καθένας μας σκεφτεί και να αποφασίσει. Τι κοινό έχετε εσείς με όλους αυτούς? Τι κοινό έχουν οι Έλληνες, οι εργαζόμενοι, οι πονεμένοι Έλληνες, με το κεφάλαιο, με το σιωνισμό, όπου βλέπετε, κυρίες και κύριοι, προσβλητικά και ανέσχυτα ο κύριος Σαμαράς, πρωθυπουργός της Ελλάδος, να αναφέρεται στον κύριο Ρίτσαρντ Χάρις? Ο κύριος αυτός είναι ο πρόεδρος των σιωνιστών της Αμερικής και του δίνει αναφορά ότι τους έκλεισαν φυλακή αυτούς και το ομολόγησε το δεξί του χέρι. Το δεξί του χέρι, το δεξί του μάτι, το δεξί του λουθούνι, το δεξί του νεφρό και το δεξί του πόδι. Το Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών. Αυτό που φωνάζετε τώρα, ύστερα από μία εβδομάδα, δεν θα μπορείτε να το φωνάζετε. Γιατί με τον αντιρατσιστικό νόμο θα είστε κατηγορούμενοι στο αυτό. Εκεί φτάσαμε. Εκεί φτάσαμε, κυρίες και κύριοι. Να έχουν περισσότερα δικαιώματα στη χώρα μας οι λαθρομετανάστες. Σήμερα είναι περισσότερα από τότε. Πολλά χρόνια να το φωνάξει μια δημοκρατία. Είμαστε 10. Το 20% είναι λαθρομετανάστες. Όταν αυτό το αναγκάζει στην κρίσιμη ηλικία μεταξύ 18 και 40 ετών, αυτοί είναι περισσότεροι από εμάς. Και έλεγε ο Καρατζαφέρης, πριν από 10, 12 και 15 χρόνια από την Διπρέσα ακόμα, ότι θα κάνω μουσουλμανικό κόμμα και θα γίνει εδώ ότι στην Βουλγαρία δεν θα μπορεί η κυβέρνηση να πληρώσει εάν δεν το θέλουν οι μουσουλμάνοι, πάντα του. Έγινε το κόμμα και θα κατέβει από ό,τι λένε στις επόμενες εκλογές. Και αντιλαμβάνεστε, εάν δεν αντιδράσουμε, τι πρόκειται να συμβεί? Αυτό που συμβαίνει σήμερα στο Βοτανικό, που όλοι προστρέφουν να γίνει το τσαμί, να γίνει το τέμενο, και έχουμε 15 χρόνια τραυματισμένη και κλεισμένη η δικιά μας στη Μητρόπολη. Θέλουμε πρώτα να φτιάξουμε τους ναούς της Ορθοδοξίας και μετά, και εφόσον οι Τούρκοι συμμορφωθούν με το ψήφισμα του ΟΗΕ
της 24ης Νοεμβρίου του 1981 που λέγει κατά λέξη «Οι χώροι λατρείας επιστρέφουν εις τον σκοπό για τον οποίο ανεγέρθησαν». Ξανά! Εάν κάνουμε ορθόδοξο λαό για τον πια! Ξανά! Στο παρόν την έχουν για ενδείξη βιντεάδων, όπως εχθές, για να δείτε πόσο ταπεινωμένοι είμαστε. Εχθές ένας οίκος μόδας πήγε και έκανε μια επίδειξη των καινούριων εσωρούχων, στριγκάκια κλπ. Σε νεκροταφεία Ελλήνων στην Κύπρο. Στην Βόρεια Κύπρο. Αυτό οι Τούρκοι θα το πληρώσουν. Εμένα ανεξίδια μου και μυαλό. Αυτή είναι η φίλη. Αυτή είναι η φίλη. Αυτή είναι η παρέα που θέλει να μας επιβάλλει. Πρέπει να ξέρουν κάποιοι ότι εμείς δεν έχουμε παραδοθεί. Εμάς δεν μας ελκύουν, δεν μας μαγνητίζουν. Ούτε τα γαλόνια που δίνουν οι Αμερικάνοι στους εδώ τοπάρχες τους, ούτε τα δολάρια. Εμείς είμαστε γεννημένοι από τη φύτρα της ιστορίας. Είμαστε γεννημένοι Έλληνες, με ψυχή, καρδιά. Μου λένε, υπάρχει καμία ελπίδα να βγούμε από την οικονομική κρίση. Ελληνίδες σκέλε, μπορούμε να βγούμε από την κρίση εάν γίνουμε νοικοκύριδες στον τόπο. Σήμερα δεν είμαστε στον τόπο μας ούτε ενοικιαστές. Είμαστε φιλοξενούμενοι που από μεγαλοκαρδία μας αφήνουν και ζούμε στα σπίτια μας. Πρέπει να πάρουμε πίσω ό,τι μας ανήκει. Και μας ανήκει παρά απ' όλα το εθνικό νόμισμα. Δεν μπορεί η Ελλάδα να προχωρήσει με το αρνητικό ευρώ. Μην προσεχόμαστε. Μην πρέπει να ξεπεστήσουμε. Μην πρέπει να ξεπεστήσουμε. Με ένα 40 ευρώ η Ελλάδα δεν μπορεί να ανασάνει. Δεν θα κάνουμε εξαγωγές. Δεν θα πουλήσει αγρότες τα προϊόντα του. Ο μικροβιοτέχνης, γιατί πάει και τα βρίσκει στην αγορά του Μονάχου Γερμανός και στο Παρίσι ο Γάλλος, τα ίδια προϊόντα στο εντρίτο της τιμής λόγω συναγματικής διαφοράς με την Τουρκία, το Ισραήλ, την Τουρκία και το Μαρόκο. Πρέπει να γίνουμε νοικοκύριδες να αποφασίσουμε εμείς. Δεν έχουμε ανάγκη ούτε τους εφόριους, ούτε τους ξένους ταβατζίδες. Κι ας υποδεχόμαστε όπως υποδέχθηκε χθες την Πρίτανη του χώρου, την κυρία Μέρκελ, ο κύριος Σαμαρά. Μου λένε και τι θα γίνει. Δεν πρόκειται, κυρίες και κύριοι, να γίνει η μεγάλη αλλαγή. Ούτε με καδάκια, ούτε με καδένια. Ούτε με χαριδάκια, ούτε με καπέκια. Θα σπάσουμε αυγά. Δεν θα αφήσουμε ούτε έναν Έλληνα σε κατάσταση κόμμα. Γιατί κανένας Έλληνας δεν μπορεί να φύγει, να σηκωθεί από τον καναπέ όταν χρωστάει σε τράπεζες, σε εφορίες, σε γήκα, σε τέβε, στη ΔΕΗ. Όταν ο άλλος χρωστάει, κοιτάζει πώς θα εξασφαλίσει ψωμί και γάλα για την επόμενη μέρα. Δεν είναι έτοιμος να δώσει αγώνα. Εμείς έχουμε τον Έλληνα έτοιμο πόλεμο. Εμείς έχουμε δεσμευθεί συσάφια ουθείς χρωστάει σε κανέναν από την επόμενη μέρα. Μας λένε οι τράπεζες. Όλα για τις τράπεζες, όλα για τις
συνθήκη. Δώσαμε περισσότερα από 230 δισεκατομμύρια στους τραπεζίτες. Αυτή το χέρι στη τσέπη δεν το βάλαμε. Όσα είχαν κερδίσει, καλώς να είχαν κερδίσει. Εάν όμως αυτά τα 230 δισεκατομμύρια τα μοιράζαμε στον ελληνικό λαό, τα μοιράζαμε στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, τα μοιράζαμε στην αγορά, σίγουρα ο τόπος θα ήταν διαφορετικά. Συσσάχθηκε λοιπόν εδώ και τώρα για να σωθεί η χώρα. Στο άγριο κεφάλαιο και θα είναι τιμωρός στους ολιγάρχες και θα είναι τιμωρός σε εκείνους που μας αναγκάζουν να σκύβουν το κεφάλι και θα είναι τιμωρός σε όλους εκείνους οι οποίοι παραπλανούν τον ελληνικό λαό, γιατί μην έχετε καμία ψευδέστηση. Οι περισσότεροι Έλληνες δεν ψηφίζουν κατά συνείδηση και ελευθερά κούληση. Ψηφίζουν ό,τι τους λέει το δελτίο των 8. Τους ρίχνουν οι προσθετώνα και οι πλωτισμένοι πηγαίνουν στην κάρτα. Εμείς λοιπόν λέμε και φωνάζουμε το σύνθημα αυτό των ευρωεκλογών. Αφύπνιση τώρα! Μου λένε και πώς θα κινηθεί η αγορά. Εμείς δεν φοβόμεθα, σεβόμεθα το στρατό. Θέλουμε το στρατό πρωτοστάτη. Εμείς θα ανασυστήσουμε τη μόμα. Αυτή τη μόμα που έκανε τα μεγάλα δημιουργικά έργα. Τα χαλάνε 2,5 δισεκατομμύρια, όσο πήραμε δηλαδή προχθές τα νικά για άλλη μια φορά. Το χρόνο μόνο για σεντόνια, κουβέρτες, προσώπια κτλ. Γιατί λοιπόν ο στρατός, το ναυτικό, η αεροπορία, το λιμενικό, η αστυνομία, τα νοσοκομεία, τα ιδιωτικά νοσοκομεία που είναι συνδεδεμένα με το κράτος, να μην αγοράζουν ελληνικά σεντόνια που θα παράγει ο στρατός, η μόμα, προσλαμβάνοντας 20.000 γυναίκες και δίνοντας δουλειά. Για ποιο λόγο τα δημόσια έργα να γίνονται με λαθρομετανάστες προκειμένου να κερδίσουν από το χαμηλό μεροκάματο κάποιοι. Η μόμα θα δίνει ευκαιρία σε οποιοδήποτε παιδί είναι άνεργο να φοράει στολή πενταετούς θητείας και να κάνει το Ελληνόπουλο τα δημόσια έργα και τα λεφτά να μένουν στην Ελλάδα και να μην βεβαίως, μας λένε οι προοδευτικοί, είμαστε υπέρ της πολυπροσωπικότητας. Και είμαι συγκισμένος λίγο, γιατί πριν έχω διάβασα για μια μεγάλη συνεισφορά ενός Πακιστανού στον ελληνικό πολιτισμό. Συνελήφθη να σε βγει σε δύο παιδάκια, 5 και 6 ετών. Σήμερα το διάβασα σε Φλωρίδα και ρωτώ, τι το θέλουμε τον βιαστή των μικρών παιδιών, τι χρειαζόμαστε τον έμπορο ναρκωτικών που εδώ στην πλατεία Περιστερίου της Καλυθέας, της Νέας Μήνης, σε όλες τις πλατείες μοιράζει κοκαίνη και ηρωίνη. Εμείς το λέμε ξεκάθαρα. Ο βιαστής των μικρών παιδιών και ο έμπορος ναρκωτικών που μας σκοτώνει τα παιδιά θα πηγαίνει στην Αμβόλη και το σύστημα Μέγα Αθένα και λοιπόν για τον δολοφόνο τον Αλβανό που εψυχρό σκότωσε το δεσμοφύλακα είχαν μια είδηση 30 δευτερόλεπτα.
για τους Έλληνες δεσμοφύλακες που είδανε μπροστά του στον δολοφόνο, έχουν αφιέρωμα 15 ημερών. Αυτή είναι η αντιμετώπιση. Έτσι ξεθαρεύουν και έτσι μας δολοφονούν. Θέλουμε να είμαστε κύριοι στο σπίτι μας και επιτέλους θέλουμε την Αθήνα, θέλουμε την Ελλάδα, μια καθαρή χώρα, μια καθαρή πόλη που θα είμαστε ελεύθεροι να εκπροβολούμε χωρίς λουκέτα, χωρίς διπλές πυραμιές. Για μας είναι πρωταρχικό σκοπό να καθαρίσουμε τις πόλεις. Θα τους στείλουμε στα σπίτια τους. Για να ανάγκη θα φύγουμε από το περιπόητο του Πλήνο 2 που μας έβαλε ο κύριος Σιμίτη. Έχουμε εκλογισμένους εδώ 2 εκατομμύρια μετανάστες. Εδώ είναι Ελλάδα. Εδώ είναι μια χώρα χριστιανική. Εδώ είναι μια χώρα. Να ξέρουν ότι για μας είναι ξεκάθαρο θέμα. Λαός στην εξουσία σημαίνει απουσία κάθερα των μετανάστων από την Ελλάδα. Έτσι.